ο κύριος Τσαγαλάς από τον μπλόκο των αγροτών της Βιωτίας. Καλησπέρα κύριε Τσαγαλά. Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι και τα δύο συντονιστικά σήμερα, και αυτό της Νίκαιας και αυτό της Σύνδου, αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων συνολικά. Αυτό και εντός και εκτός εισαγωγικών σημαίνει ότι ο διάλογος σε πρώτη φάση πάει περίπατο με την κυβέρνηση και έχουμε αύξηση ουσιαστικά της ώρας που θα κλείνει η Εθνική Οδό σε έναν πρώτο βαθμό και ό,τι άλλο περιμένουμε μετά. Κοιτάξτε, είχαμε προειδιάσει τον κόσμο και την κυβέρνηση περισσότερο ότι θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις. Δεν καμίνουμε με σταυρωμένα χέρια. Φυσικά κάνουμε και πραγματοποιούμε ό,τι λέει η πλειοψηφία. Το σώμα και σε εμάς αλλά και πάνω στη σύνδο όλων των μπλόκων αποφάσισε να αυξηθεί η ώρα που θα κλείνουμε τα μπλόκα, ακόμα και το βράδυ θα κλείνουμε τους δρόμους. Σήμερα είναι 6 με 9, γιατί θα υπάρχει και μια συζήτηση στην Βουλή. Επίσης αποφάσισε, μάλλον έμεινε στην απόφαση που είχαν πάρει τα περισσότερα μπλόκα, ότι πρέπει να το τραβήξει πίσω η κυβέρνηση το ασφαλιστικό και μετά από εκεί θα αρχίσουμε να συζητάμε από μηδενική βάση για το ασφαλιστικό. Αυτό δύο συμπεράσματα βγαίνουν από όλη αυτή την ιστορία. Ένα, ότι αναγνωρίζουμε αυτό που λέμε, και εδώ θα ήθελα να πω ότι το είχα τονίσει εγώ εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι το σοβαρότερο πρόβλημα είναι το ασφαλιστικό, γιατί μιλάμε για μια αναλλακτική δαπάνη, η οποία δεν ξέρουμε που θα μας βγάλει, δεν μπαίνουν υπόψη καλλιέργειες μικρές, μεγάλες και εισοδήματα, αλλά λέει ότι πρέπει να πληρώνεις και πρέπει να πληρώνεις τόσα. Σαφώς είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Και το δεύτερο συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι κρατάμε μια στάση σύσσωμη, θα έλεγα. Δεν το λέω με τόση μεγάλη σιγουριά, βέβαια. Κύριε Τσαγαλά, με εσάς μπορούμε να κάνουμε και λίγο διαφορετική κουβέντα, και το λέω αυτό γιατί πριν από λίγο χρονικό διάστημα είχατε υπεραμεινθεί της αγροτικής πολιτικής της κυβέρνησης και είχατε προειδοποιήσει και την ίδια την κυβέρνηση εσείς και όλοι οι αγρότες που βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος με εσάς, ότι δεν θα διστάσετε, παρά το γεγονός ότι τους στηρίξατε αρχικά, να βγείτε κι εσείς στον δρόμο. Θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο από αυτά τα οποία ακούτε αυτές τις μέρες και από τον Υπουργό, τον κύριο Αποστόλου, και από τον Πρωθυπουργό. Σας δίνουν την εντύπωση ότι αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει? Όχι, όχι. Σαφώς και ζουν στο δικό τους οπισθενωμένο κόσμο. Σαφώς και το περιμάνε. Μα η αριστερή κυβέρνηση, να το πούμε έτσι, είναι η αριστερή που ήταν χρόνια μέσα στην κουλτούρα τους. Δεν είναι άνθρωποι έντονα κοινωνικοποιημένοι, θεωρούν ότι είναι κάτι άλλο. Και έχουν πέσει σε τρομερά σφάλματα. Ένα σφάλμα, ας πούμε, άκουσα προχθές, λένε ότι οι αγρότες είναι προφυγάδες. Δεν μπορείς να κατηγορείς προφυγά οποιονδήποτε από τη στιγμή που δεν έχει στοιχεία. Γιατί αν έχει στοιχεία, βγες και πες τα. Αν δεν έχει στοιχεία, μην κατηγορείς, γιατί είσαι υπόλογος. Και αν μη τι άλλο, αν είναι κάποιος προφυγάς, όφιλες να τον βρεις και να του πάρεις, να δημεύσεις όλη την περιουσία του, γιατί έχει κλέψει ή γιατί είναι. Δεν μπορείς να τον κατηγορείς και να λες λόγια στον αέρα. Δεν μπορείς να βάζεις ένα καζάνι όλους τους αγρότες και να λένε ότι είναι προφυγάς, γιατί δεν δηλώνουν εισοδήματα. Βρέστα! Εμείς το λέγαμε εδώ και καιρό. Δεν διαφωνώ ότι κάποιοι από τους αγρότες έχουν πέσει θύματα ή αν θες το κάνανε σκεμμένα και κάνανε διάφορα πράγματα. Βρες τους όμως ποιος είναι. Ποιοι είναι. Δεν μπορείς να τους βάζεις όλους μέσα σε ένα κουβάλι. Ας ξεκινήσουν να κάνουν ελέγχους, ώστε να δούμε ποιοι πήραν τα δικαιώματα, πώς τα πήραν, πού έχουν πάει τα λεφτά. Και τότε ναι, να έχουν αποδείξεις και να πει έλα εδώ και σε βάζω μέσα και σου παίρνω την περιουσία. Δεν μπορείς όμως να λες για όλους τους αγρότες ότι είναι φοροφυγάδες. Δεν μπορείς να τους κατηγορείς. Δεν μπορείς να τους απειλείς ότι θα. Ναι, ολοκληρώστε. Δεν μπορείς να τους απειλείς ότι θα βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγγνώμη, αλλά σας εκλέξαμε να βρείτε εσείς τη λύση. Αν ήταν να τη βρούμε εμείς τη λύση, θα βάζαμε και εμείς υποψηφιότητα. Δεν μπορεί να μπαίνουν πάλι τέτοια διλήμματα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο δρόμος είναι ανοιχτός, έτσι. Αυτή τη στιγμή είναι, 6 ώρα θα κλείσει. Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Είπατε ότι έχει ληφθεί απόφαση να κλείσει στις 6. 6 με 9 θα κλείσει. 6 με 9. Να αλλάξουμε σας παρακαλώ τον τίτλο. Θα κλείσει λοιπόν η Εθνική Οδός 6 με 9 στο Κάστρο από τους αγρότες της Βιωτίας. Να συνεχίσουμε λίγο αυτή την κουβέντα. Έχει ενδιαφέρον. Το λέω γιατί
Είχατε πραγματικά προσεγγίσει κάποια στιγμή τη στρατηγική του Υπουργείου, αλλά διατηρούσατε επιφυλάξεις για το τελικό αποτέλεσμα. Διαψευστήκατε από τη στάση που κράτησε. Σήμερα είναι αποτυπώνει η στάση αυτή και το σύνολο της αγανάκτησης των αγροτών. Δεν το πιστεύω, όχι. Γιατί αν αναλύσουμε στον πυρήνα το τι έχει συμβεί, δεν είναι ολική η αγανάκτηση. Υπήρχαν και φωνές. Εδώ που τα λέμε, δεν είναι εύκολο να απορρίψεις μια πρόταση του Πρωθυπουργού να πάμε για συζήτηση. Θέλει κότσια αυτό το πράγμα. Υπερίσχυσαν οι πολλοί. Αυτό νομίζω ότι το είπα ξεκάθαρα. Δεν μπορώ να το πω πιο καθαρά το τι έγινε εκεί πέρα. Γιατί γίνανε πολλά, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω. Και κάποιοι πήγαν πάλι να βγουν μπροστάρδες. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Το θέμα είναι ότι βγήκε μια απόφαση και η απόφαση είναι αυτή που προανέφερα. Το ότι απορρίψουμε όμως μια. Λέω την προσωπική μου άποψη. Ότι απορρίπτουμε πρόταση του Πρωθυπουργού που σημειωτέων είναι ο μοναδικός Πρωθυπουργός που σε καλεί να συζητήσεις απευθείας μαζί του. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι λίγο τραβηγμένο. Δηλαδή, αν δεν συζητήσουμε με τον Πρωθυπουργό, με ποιον θα συζητήσουμε τώρα πλέον, με τη Μέρκελ. Με ποιον θα συζητήσουμε να διαπραγματευτούμε. Δεν λέει κανένας να βγάλουμε τα τρακτέρα τους δρόμους. Δεν λέει κανένας να σταματήσουμε τις κινητοποιήσεις. Αλλά με κάποιον πρέπει να συζητήσουμε. Αν ανοίξει αυτή η κουβέντα, κύριε Τσαγαλά, υπάρχει αντιπρόταση. Δηλαδή, ορίστε. Αν ανοίξει αυτή η κουβέντα, κάποια στιγμή, όποια στιγμή ανοίξει, δηλαδή όποια στιγμή οι αγρότες δεχθούν να πάνε να συζητήσουν, υπάρχει ναι. Ολοκληρωμένη άποψη από την άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι η δική σας, έτσι. Ναι, ναι, το κατάλαβα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας το πω. Δεν μπορώ να σας το πω και γι' αυτό πιαστήκα. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω ποιους θα επιλέξετε. Να λέμε αλήθειες. Αλήθειες να λέμε, ναι. Εγώ δεν ξέρω ποιους θα επιλέξετε εσείς να στείλετε για το διάλογο. Λέω, δεν ξέρω ποιους θα επιλέξετε. Ποιους θα επιλέξουν οι αγρότες για το διάλογο, αλλά όποιοι και αν πάνε. Υπάρχει αντίλογος. Δηλαδή, βλέπω έναν Τσίπρα από την απέναντι πλευρά να λέει, OK. Αυτά που λέτε εσείς τα παίρνουμε πίσω. Ωραία. Τι θα πούμε έξω. Θα μου προτείνετε. Υπάρχει τέτοιο σχέδιο. Μέχρι σήμερα θα σας έλεγα ότι όχι. Δεν υπήρχε. Εσείς γνωρίζετε κάποιο σχέδιο. Δεν ξέρω τι ακριβώς συζητήσετε. Δεν μπορώ να σας πω εγώ κύριε Σταδιόπουλε. Γιατί εγώ όπως καταλαβαίνετε με έχουν στήσει και λίγο στο κάδρο. Γιατί άμα δεν μπορείτε να μας πείτε εσείς μάλλον είναι λίγο ανησυχητικά τα πράγματα. Εάν σας το πω. Σας λέω ότι μέχρι χθες δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε άποψη και γι' αυτό το τρενάρανε. Τους έπιασε εξαπίνηση ο Πρωθυπουργός. Δεν είχαν πρόταση. Και γι' αυτό συναντήθηκαν πάνω στη σύνδρομη για να βρουν τι θα προτείνουν. Και θέλετε να σας πω, ακόμα δεν νομίζω να έχουμε πρόταση. Πρόταση εμπεριστατωμένη να τεκμηριώσουμε ότι αυτό είναι και αυτό θέλουμε. Μάλιστα. Δεν νομίζω να υπάρχει ακόμα. Και θα τραβήξει αυτή η ιστορία. Όχι ότι δεν θα πάμε, εγώ πιστεύω ότι θα πάμε να συζητήσουμε με τον Πρωθυπουργό. Εγώ πιστεύω ότι θα βγει τελικά. Θα έχουμε μία πρόταση. Ναι, αλλά ακούγεται όμως δεν από. Μπορώ να είμαι σίγουρος ότι υπάρχει. Ακούγεται όμως, μάλλον ακούστηκε ξεκάθαρα σήμερα και από τη Σύνδο και από την Νίκαια ότι αν δεν αποσυρθεί εντελώς το υπάρχον νομοσχέδιο, δεν πάμε να συζητήσουμε. Και στο ερώτημα που έκανα στους εκπροσώπους, εάν αυτό κάποια στιγμή θα αλλάξει, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη. Αυτό. Δεν αλλάζει. Εάν δεν αποσυρθεί συνολικά, εμείς δεν κατεβαίνουμε στο τραπέζι του διαλόγου. Μα και αυτό και εμένα να με ρωτήσετε, αυτό θα σας απαντήσω. Και εγώ ακολουθώ την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Δεν μπορώ να ακολουθήσω τη δική μου την απόφαση. Από τη στιγμή που η Γενική Συνέλευση αποφασίζει αυτό το πράγμα, είμαι υποχρεωμένος να ακολουθήσω και εγώ αυτή την απόφαση. Μάλιστα. Σαφώς και εγώ το ίδιο λέω. Ωραία. Είστε σαφείς απολύτως και εσείς. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Η απόφαση των δύο συναντήσεων, των δύο συσκέψεων σήμερα σε Νίκαια και Σύνδο έδωσαν ξεκάθαρα μηνύματα κλιμάκωσης του αγώνα. Κλείνει η Εθνική Οδός στο Κάστρο από τις 6 έως τις 9 λένε οι πληροφορίες. Οι πληροφορίες επίσης από την Σύνδο λένε ότι εδώ στην Ανθίλη θα κλείσει από τις 7 έως τις 9 το μπλόκο εδώ. Και έχουμε συνέχεια. Σας ευχαριστούμε κύριε Τσαγαλά. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπαν και οι